Θα σταθώ στο χρόνο που έχω, στον αγροτικό χώρο. Εκεί που, κύριε Υπουργέ, απολογιστικά ναυαγίσατε. Και όπως δείχνουν όχι μόνο οι επιβαρύνσεις που έρχονται, αλλά και τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2014, όπου οι ενισχύσεις για τον αγροτικό χώρο, κοινοτικές και εθνικές, μειώνονται περίπου κατά 10%, αντιλαμβάνεστε ότι το ναυάγιο θα οδηγήσει στο πνίξιμο ενός τομέα που και εσείς και εμείς και όλοι η Βουλή αποδέχεται ότι μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε μία νομοθετική πρωτοβουλία δεν υπήρξε το 2013 στον αγροτικό χώρο. Λες και δεν ήταν ο χώρος που δεν χρειαζόταν καμιά νομοθετική παρέμβαση. Δεν λες και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ούτε να τους προστατέψετε, κύριε Υπουργέ, δεν μπορέσατε. Και το λέω αυτό γιατί ήδη αυτή την ώρα ο κτηνοτροφικός κόσμος είναι ανάστατος από τα πλήγματα που δέχεται από την ευλογιά που απειλεί να μετατραπεί σε επιδημία μέχρι και την υποτιθέμενη μάχη για την προστασία της φέτας που τελικά όχι μόνο χάθηκε στον Καναδά αλλά και πρόσφατα αποδείχθηκε ότι έχετε με τις συμφωνίες στη διεθνή αγορά που έχετε υπογράψει έχετε ουσιαστικά δώσει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε ο όρος αυτός σε πολλές άλλες χώρες. Το ίδιο βέβαια φαίνεται ότι θα συμβεί και με το γάλα. Έρχεται γιατί ειδικά ο κύριος Χατζηδάκης φάνηκε θειασότης μιας άποψης η οποία θα πλήξει έναν κλάδο που τον χρειαζόμαστε ιδιαίτερα σε περιόδους όπου το ζήτημα της διατροφής θα είναι κυρίαρχο. Τι κάνατε, μείνατε στη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και εκεί τα κάνατε θάλασσα. Τα έκανε θάλασσα ειδικά η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δέστε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβλημα των βοσκοτόπων. Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις για ανέμακτη διευθέτηση του προβλήματος, ακόμα δεν έχει λυθεί. Δεν μας ακούσατε, σας είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη χαρτογράφηση 10 εκατομμυρίων στρεμμάτων χορτολιβαδικών εκτάσεων και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν κάνατε επίσης τίποτα για να αντιμετωπίσετε το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο αγροτικός χώρος με το κόστος παραγωγής. Είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Και λέμε, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης που είναι το σημαντικότερο, ότι η τιμή θα προσαρμοστεί σε τον μέσο όρο που έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. 82-85 λεπτά. Όχι αυτό που σήμερα πληρώνουν οι Έλληνες αγρότες. Όπως και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα την φέρουμε στα επίπεδα του 2009. Το ΦΠΑ όχι στο 6% που το πήγατε, στο 11%. Γιατί πράγματι θέλουμε να στηρίξουμε τον συγκεκριμένο χώρο. Αν δε πούμε και αυτό που έρχεται με την ιστρική επιδρομή, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα φορολογούνται όλοι και οι μικροί αγρότες, όλοι όσοι διαθέτουν μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή μικρό αριθμό εκτρεφόμενων ζώων, αφού θα υπολογίζεται ο φόρος από το πρώτο ευρώ με 13%. Αν δε τους βάλετε και στον ενιαίο φόρο ακινήτων τη γη, την αγροτική, την παραγωγική, τα κτίσματα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η πληγή που θα υποστεί ο χώρος θα οδηγήσει στη διάλυση ενός παραγωγικού τομέα της χώρας. Επίσης δεν μας έχετε πει, δεν αντιμετωπίζετε καθόλου το τεράστιο πρόβλημα της χρηματοδότησης του χώρου όταν ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μία πτώση της τάξης του 25% με 30%. Η εξέλιξη αυτή, όπως καταλαβαίνετε, αν τη συνδυάσουμε και με το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας, που για μας το ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό, άφησε ουσιαστικά τον αγροτικό χώρο χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο. Έχουμε εμείς καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη χορήγηση καλλιεργητικής κάρτας εγγυημένης από το δημόσιο και με στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τις ενισχύσεις. Τι θα γίνει με τις συνεταιριστικές δραστηριότητες που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διατροφικών αναγκών της χώρας?
θα τις κλείσετε όπως φαίνεται να οδηγείτε τις πτηνοτροφικές και χειροτροφικές μονάδες του χώρου ή θα τις ξεπουλήσετε όπως κάνατε με τη Δουδόνη. Πρικίσατε την Τράπεζα Πειραιώς με τα χρέη του χώρου που είχαν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Τώρα το στέλνει στη ΔΟΗ με τις αντίστοιχες συνέπειες. Ο εκαθαριστής της κακής αγροτικής τράπεζας, ακόμα χειρότερα, δίνει τα χρέη σε ιδιωτικές εταιρείες για ίσπραξη. Το Υπουργείο Οικονομικών βάζει χέρι ακόμη και στις επιδοτήσεις. Εμείς θα προσεγγίσουμε το μεγάλο ζήτημα των χρεών πραγματικά μέσα από την βιωσιμότητα του συγκεκριμένου χώρου. Γιατί έχει ανάγκη η Ελλάδα, η χώρα μας, το συγκεκριμένο χώρο. Εγώ θέλω να σταθώ και λίγο για την διαχείριση που κάνετε στη δημόσια γη. Όχι μόνο δεν την αξιοποιείτε, αλλά θα έλεγα και τη χαρίζετε στους καταπατητές. Έχω συγκεκριμένη πρόσφατη απάντηση χθεσινή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπου όταν τον ρωτούσα γιατί κάνει αυτές τις παραχωρήσεις και δεν τις ελέγχει, μου απαντάει. Επειδή, λέει, δεν τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, οι περιφερειάρχες του ζήτησαν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, την νομοθετική ρύθμιση του θέματος, την οποία και θα κάνει άμεσα, χωρίς ελάχιστο κόστος για τους καταπατητές. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση? 17.765 οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, των οποίων η αξία περνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, θα χαριστούν στους καταπατητές. Επιτέλους, γιατί ανέχεστε μια τέτοια διαχείριση, μεταχείριση της δημόσιας περιουσίας? Για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, απαιτείται η συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου στον αγροτικό χώρο που θα προσεγγίσει την αγροτική δραστηριότητα με συγκεκριμένες πολιτικές κατά κλάδο και περιφέρεια και θα τις εντάξει σε ένα ευρύτερο όραμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Βάζουμε δύο στόχους: τη στήριξη του αγροτιατροφικού τομέα και ένα δεύτερο στόχο, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων μέσω της προστιθέμενης αξίας στην παγκόσμια αγορά. Αλλά αυτή όμως η αλλαγή της πορείας και η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας θα ευδοκιμήσει και θα αποκτήσει πραγματικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά μόνο όταν αντιμετωπιστεί η μνημονιακή πολιτική. Και αυτό θα μπορεί να το κάνει μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασε ο καιρός.